Πού πάτε? Πάτε ένα ταξιδάκι. Ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη δεν το λες. Ναι, είναι ταξιδάρα, ωραία. Και τι πας στη Νέα Υόρκη? Έχω κάτι δουλίτσες. Οι δουλίτσες έχουν σχέση με την Κάρι Μπράτσο ή κάνω λάθος? Εσύ τώρα, εντάξει, εγώ έχω γενικά κάτι ραντεβού επαγγελματικά και θα κάνουμε και θα συνδυάσω να περάσω και καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανοίγει τα φτερά του στη Νέα Υόρκη, έχει τόσες δουλειές, είναι τόσο αναγνωρίσιμος. Γιατί δεν σε έχουμε δει πουθενά σε μια εκπομπή που αφορά μόδα, δηλαδή στο My Style Rocks, στο Next Top Model? Εγώ γενικά είμαι πολύ απασχολημένος και το τελευταίο καιρό, όπως ξέρατε, είχα και πολλά θέματα να διαχειριστώ. Ναι. Εντάξει. Γενικά δεν έχω για πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Εσύ, δηλαδή, όχι, δεν έχει γίνει κάποια πρόταση και όλα αυτά. Αλλά παλιά έκανα τόσα πράγματα. Είμαι η παλιά καραβάνα. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια. Εσύ αλλά... θα μπορούσε να ήσουν κακός, ας πούμε, κριτής. Δηλαδή να μιλάς έτσι λίγο πιο σκληρά στις παίκτριες. Δεν έχω λόγο να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Εδώ δηλαδή πραγματικά αν κάποιος μου κάνει κακό, δεν είμαι κακός απέναντί του. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Παντρεύεσαι ξανά? Όχι εσύ. Εμένα έτσι μου πάνε πάλι. Ποιος μου τα λέει εμένα αυτά? Όχι, εντάξει. Είναι και μια... Πρέπει να λυθεί καταρχήν όλο αυτό. Αν δεν έχεις πάρει διαζύγιο οριστικό, αν είναι και όλη η υπόθεση, είναι λίγο κομπλουκιό το ζήτημα. Είναι λίγο όλο αυτό περίεργο, ναι. Εύχομαι να, όλα αυτά να πάρουν το δρόμο τους, αν και έχουν πάρει. Μέσα μου είναι μια χαρά. Είναι και μια τάση φυγής, δηλαδή να φύγεις λίγο από τα προβλήματα που είναι τόσο μακριά η Αμερική και να ησυχάσεις από όλου. Όχι, εντάξει, τα ταξίδια είναι πάντα πολύ ωραία. Γενικά όμως εγώ δεν φεύγω από τα προβλήματά μου. Τα διαχειρίζομαι και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να έχω. Γενικά έχω φιλοσοφήσει ωραία τη ζωή μου και είμαι καλά. Είμαι πολύ ευτυχής. Καταρχήν είμαι ζωντανός και είμαι χαρούμενος που μπορώ και κάνω όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και αυτά τα φυσιολογικά πράγματα που μιλάμε. Εκείνη η περιπέτεια δεν άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή από εδώ και πέρα? Σου αλλάζει ούτως ή άλλως τα πάντα, τα σωθικά σου, όλα αυτό. Καταλαβαίνεις πόσο μάταιο είναι όλο αυτό που γίνεται.